31, στο τέλος της παραγράφου 2, μετά τη λέξη «αποζημίωση», προστίθεται η λέξη «οποιασδήποτε μορφής». Και στο άρθρο 47, μετά τις λέξεις «της Θράκης», προστίθεται η λέξη «και τους κατοίκους των ομών Ξάνθης και Ροδόπης». Να κατατεθεί και να διανεμηθεί, παρακαλώ. Το δίνω παρακαλώ στα πρακτικά. Παρακαλώ. Ερωτάτε επομένως το Σώμα. Γίνεται δεκτός στο σύνολο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως διενεμήθηκε με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού? Παρακαλώ. Μα δεν μπορώ, την ώρα της ψηφοφορίας δεν παίρνει το λόγο. Τι να πει? Είστε εδώ γιατί έχει αποσύρει κάτι διατάξεις του νομοσχεδίου που κουβεντιάζουμε? Δεν ήξερα ότι είστε εδώ πέρα για να αλλάξουμε κάτι πάλι. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας, επαναλαμβάνω, γίνεται δεκτός στο σύνολο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως διενεμήθη και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού. Επί ποιου θέματος σας λέγω ότι πώς? Μα τι έβαλε ο κ. Φουλάκης, έκανε μία... Πώς? Α, θεωρείτε ότι αυτό που προσέθεσε δεν είναι νομοτεχνική βελτίωση, αλλά είναι λόγω της εκτάσεως των περιοχών? Τι ακριβώς δηλαδή? Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, θέτετε ένα θέμα να ακούσουμε τον Υπουργό. Κύριε Πρόεδρε, μα σας άκουσα και ρωτώ τον Υπουργό να δώσει διευκρινήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι πλέον νόμος του κράτους, προστίθεται δύο λέξεις μετά, όπως είπαμε, τους μειονοτικούς και οι κάτοικοι των περιοχών της Ξάνθης και της Ροδόπης. Απλά. Λοιπόν, σας άκουσα, σας παρακαλώ, έδωσε τις διευκρινήσεις. Λοιπόν, συνεπώς, το Σώμα παρεδέχθη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μα τι συμβαίνει τώρα? Είναι τόσο μείζον το θέμα? Θέλετε να ρωτήσετε? Και γιατί τόση ώρα που το αναγγέλει και το εξηγεί έπρεπε να ανακοινώνει κάτι ο Υπουργός? Ορίστε. Στο νομοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, έχετε την γεωγραφική, εν πάση περιπτώσει, έννοια της Θράκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσθέτετε τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Η Ροδόπη και η Ξάνθη δεν είναι μέσα στη Θράκη. Γιατί προστίθεται αυτό επιπλέον? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μειονοτικούς, όπως είπαμε, και επειδή στην πλειοψηφία των κατοίκων στους δύο αυτούς νομούς υπάρχουν και Έλληνες, κύριε, γι' αυτό το λόγο εντάσσεται. Και χριστιανοί. Μάλιστα. Έδωσε λοιπόν τη διευκρίνηση. Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, επομένως, το Σώμα παρεδέχθη συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Νέος οικοδομικός κανονισμός έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, μόνη συζήτηση επί... Παρακαλώ, δεν είστε μόνοι σας εδώ. Εψήφισαν τα άλλα κόμματα. Σας παρακαλώ.
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κύρωση του Μνημονίου Συναντήληψης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αηφόρου ανάπτυξης. Παρακαλώ, ησυχάστε. Παρακαλώ. 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 Το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προζήτηση στη Βουλή με τη διαδικασία του άρθρου 108 του κανονισμού της Βουλής. Δηλαδή μπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συμφωνίας. Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο? Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αρκετά. 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 Δεν θα καταργήσετε το κοινοβούλιο εσείς. Σας παρακαλώ. Αρκετά. Αρκετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έλεος. Έλεος. Φτάνει πια. Αφήστε να συνεχίσει η διαδικασία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλο αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μην με υποχρεώνετε να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ. Θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Σας παρακαλώ. Καθίστε. Καθίστε στα έδρανα, παρακαλώ. Σταματήστε αυτή την απαράδεκτη τακτική. Ωραία, όπως θέλετε, μπορείτε κατά τον κανονισμό να αναχθείτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Χαλβατζή. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, διακόπτεται η συνεδρίαση. Διακόπτεται δύο λίγων η συνεδρίαση.